Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στα Ευρώπα. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, Λουξεμβούργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το συζητάμε πάρα πολύ καιρό στην εκπομπή και μαζί. Το θέμα της αναντιστοιχίας μεταξύ μιας πραγματικότητας η οποία είναι σκληρή και μιας Ευρώπης η οποία είναι στον κόσμο της. Και ξαφνικά κάτι φαίνεται ότι έχει αρχίσει να φοβάται, λογικά έτσι, και να ψηλιάζεται ότι θα έχει θέματα. Και εκλογικών σωμάτων τα οποία ζητάνε ασφάλεια και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πηγαίνει μπουσουλώντας και αγνοώντας την πραγματικότητα το μεγάλο ζήτημα. Νομίζω η Ευρώπη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ευρώπη όταν εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς λειτουργεί, το χαρακτηριστικό παράδειγμα του θεραπεύει, μετά ή προσπαθεί να θεραπεύσει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει προλάβει πριν και να μην χρειαζόταν θεραπεία. Είναι σαν να φωνάζει το φωί, το φαΐ θα καεί, κοιτάει από τον καναπέ, δεν βλέπει τίποτα και μετά όταν κρέβεται τρέχει πενικόβλητη. Νομίζω είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα. Φοβάται δύο πράγματα θεωρώ. Πρώτον, αυξημένες ροές και λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία σε διάφορες χώρες θα γίνεται επισητιστική κρίση και λόγω της ενδεχόμενης γενίκευσης της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Και φοβάται και τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι η αναντιστοιχία που υπήρχε στο θέλω των εκλογικών σωμάτων και δεν εννοώ όλους, αλλά εννοώ σημαντικές μερίδες των εκλογικών σωμάτων των χωρών της Ευρώπης με το πού πήγαινε το καράβι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα του λαθρομεταναστευτικού οδηγεί σε αύξηση, αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, των ποσοστών των κομμάτων τα οποία βρίσκονται την αντισυμβατική δεξιά από άκρα μέχρι απλά αντισυμβατικά και νομίζω ότι αυτό θα προσπαθήσει να αποφύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που είναι τώρα πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολύ απλά θα αλλάξουν οι θρησκευτισμοί εάν πάρουν τόσο υψηλά ποσοστά τα δεξιά κόμματα μέσα στην Ευρωβουλή. Και αλλάζοντας οι θρησκευτισμοί θα αλλάξουν και η κατεύθυνση. Το θέμα είναι να αλλάξει κατεύθυνση χωρίς να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Δηλαδή να το προλάβουν πριν αντικατασταθούν. Μπορούσε να το έχει προλάβει. Δηλαδή εδώ έχουμε, για να συνοψίσουμε την εικόνα, είχαμε μια Ευρώπη η οποία συνέχιζε παρά τα επανειλημμένα τρομοκρατικά χτυπήματα, τις αυξημένες αντισυστημικές τάσεις κλπ. Να δέχεται άκρητα πληθυσμούς μη συμβατούς πολιτισμικά στις χώρες. Έχουμε μια Σουηδία η οποία ξαφνικά από παράδεισος έγινε κόλαση και από χώρα η οποία ήταν ανέμελη εφαρμόζει το πιο σκληρό αντιμεταναστευτικό νόμο. Έχουμε μια Γαλλία η οποία έχει τα προβλήματα που έχει. Έχουμε μια Βρετανία η οποία χρειαζόταν τελικά ένα Ινδό για να βάλει τα πράγματα στην θέση τους. Και έχουμε και έναν πόλεμο, ο οποίος αυτός ήταν τελικά στη Μέση Ανατολή, ο οποίος κινητοποιεί την Ευρώπη. Αν δεν γινόταν και ο πόλεμος στο Ισραήλ, ακόμα στην ίδια κατάσταση θα ήταν. Όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν ικανά να την ξυπνήσουν. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι. Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει κάτι. Ναι στη διαφορετικότητα, ναι στην ανοιχτή κοινωνία, ναι έχουμε ανοιχτές κοινωνίες στην Ευρώπη, ναι. Για να όμως κρατήσεις αυτές τις ανοιχτές κοινωνίες, για να κρατήσεις την ελευθερία μες στην Ευρώπη, θα πρέπει να μην δείχνεις ανοχή σε αυτούς που δεν δέχονται τους άλλους. Δεν μπορείς να μιλάς για ανοιχτή κοινωνία και να βάζεις το πολιτικό Ισλάμ ακρίτως μέσα στην Ευρώπη. Γιατί πολύ απλά στο τέλος δεν θα υπάρχει ανοιχτή κοινωνία. Εάν ανέχεσαι αυτούς που δεν ανέχονται. Το θέμα είναι ότι αυτό επιδέθηκα μια βαθιά σοφία. Δεν πάω να εντυπωσιάζομαι έχοντας καλύψει την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα 15 χρόνια τουλάχιστον, συνόδους κλπ. Την αναντιστοιχία, τη σοβαρότητα των θεμάτων και τη αντίληψη που υπάρχει, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αδυνατούν να δουν το προφανές. Τι περίμεναν, ας πούμε, δεν βλέπουν, δεν έχουν ιστορική εμπειρία, δεν έχουν πολιτική εμπειρία, δεν έχουν άμεση σύγχρονη εμπειρία από το τι γίνεται τώρα, δεν ξέρουν τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, στις πρωτεύουσες. Μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν. Κάποιοι ενδεχομένως να ωφελούνται ιδεολογικά. Γιατί κάποιοι είναι προς μια κατεύθυνση τελείως ανοιχτών συμφωνών μέσα στην Ευρώπη. Κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να είναι μαζί με κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τις οποίες να έχουν ενδεχομένως και κάποιο οικονομικό όφελος. Κάποιοι άλλοι μπορεί απλά να μην ενδιαφέρονται.
Και μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι να φοβούνται αυτή την περίοδο, γιατί ξέρουμε ότι όποιος αντιδρούσε όλα αυτά τα χρόνια του βάζανε ταμπέλα. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό σπάει τώρα και σπάει γιατί πολύ απλά είναι τα εκλογικά σώματα τα οποία το σπάνε από μόνα τους. Mm-hmm. Είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι φωνάζουν ως εδώ. Τέλος. Και αυτό είναι που αναγκάζει, επαναλαμβάνω, οι δημοσκοπήσεις αναγκάζουν τις κυβερνήσεις, και έτσι πρέπει να γίνει, τις κυβερνήσεις των mainstream κομμάτων, να αρχίσουν σιγά σιγά, κανονικά πρέπει γρήγορα γρήγορα, αλλά έστω και έτσι να αρχίσουν να στρίβουν το καράβι. Γιατί εάν ανέβουν στις ευρωεκλογές κόμματα τα οποία είναι στα δεξιά των πολιτικών σπέκτρουμ στάση διάφορες χώρες, αυτά τα κόμματα, όχι όλα, αλλά σημαντικός αριθμός αυτών των κομμάτων, είναι φιλορουσικά, θα μας κάνει ζημιά σε γεωπολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Και αυτό είναι που πρέπει να προσεχθεί. Η Μελώνη, για παράδειγμα, η οποία είναι υπέρ της Δύσης, δεν είναι το ίδιο με το ΑΕΔ. Και εάν μπουν πολύ φιλόρωσοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ευρωβουλευτές, τότε θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να τα προλάβουν τα mainstream κόμματα αυτά. Η δυναμική του ΑΕΔ πώς είναι στη Γερμανία? Αυτή τη στιγμή είναι στο 23% σε κάποιες δημοσκοπήσεις, με το Union, το Union εννοώ το CDU με το CSU, το βαβαρικό, να είναι γύρω στο 30%, και το S5 με τους πρασίνους να παλεύουν στο 14% και τα δύο. Δηλαδή τρομερή, το CDU αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω από το S5 και από τους πράσινους. Και σκεφτείτε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι S5, πράσινη και φιλελεύθεροι, που όλοι μαζί φτάνουν ίσα ίσα ξεπερνάνε το ποσοστό του Union. Έχει τρομερό πρόβλημα η Γερμανία και θα κλείσει τη χρονιά με ύφεση. Να, αυτό πήγα να πω. Ότι η οικονομία δεν τους βοηθάει, θα επιτείνει την κατάσταση. Ακριβώς. Θα επιτείνει την κατάσταση στη Γερμανία. Είναι και άλλες χώρες που δεν είναι σε ύφεση, αλλά έχουν προβλήματα. Και είναι πολλές οι χώρες στις οποίες ανεβαίνουν τα δεξιά κόμματα μέσω μια ζήτηση ασφάλεια. Γιατί ασφάλεια παντού, έτσι, και στο μεταναστευτικό κρύβεται. Και μέσα στην εισαγόμενη εγκληματικότητα. Το είδαμε στη Σουηδία. Νούμερο 5, χώρα νούμερο 5 σε σεξουαλικές επιθέσεις στον κόσμο. Τρομερό. Σε μία από τις πιο φιλελεύθερες χώρες, και γι' αυτό και είναι η ίδια η Μαγδαλένα Άντερσον, η οποία ηγείται της αντιπολίτευσης, αλλά του μεγαλύτερου κόμματος της Σουηδίας, ηγείται του κόμματος που άνοιξε τα σύνορα, και είναι αυτή που ζήτησε από την κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο για να βγει ο στρατός στους δρόμους. Δεν νομίζω να χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο για να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να φτάσει εκεί. Είναι πάντως είναι σοκαριστικό, αναμενόμενο βέβαια, έτσι, αλλά δεν πάει να είναι σοκαριστικό, το πώς μια ευρωπαϊκή, δυτική, φιλελεύθερη χώρα, επειδή δεν πρόσεξε μια πολύ κρίσιμη παράμετρο, μετετράπη από μία χώρα, παράδειγμα, σε μία χώρα μαύρη τρύπα. Η Σουηδία, μιλάμε για τη Σκανδιναβία, έτσι, που ήταν το πρότυπο και το παράδειγμα χωρών με όλες τις συνιστώσεις διαβίωσης πάνω από το μέσο όρο, πολύ πάνω από το μέσο όρο. Και ξαφνικά γίνανε, ας πούμε, Μεξικό. Είναι το παράδειγμα των χωρών που είχαν οι σοσιαλιστές να λένε, κοιτάξτε πώς λειτουργεί. Δείτε πώς λειτουργεί τώρα η Σουηδία, τι προβλήματα έχουν. Που σκοτώνονται κάθε τρεις και λίγο οι συμμορίες μέσα στις πόλεις τους. Βιασμοί. Δηλαδή, θα πρέπει να φτάσουμε εκεί πέρα για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πράγμα υπό την έννοια της συμβατότητας. Αυτό τώρα, κατά τη γνώμη σας, έτσι ως έχοντας μια γενική, μια σφαιρική αντίληψη των πολιτικών πραγμάτων στην Ευρώπη, η ψήφος, το λέω τώρα για την οικονομία της συζήτησης, για την ευκολία της συζήτησης, αντισυστημική, εν πάση περιπτώσει, απόρριψη αυτών των πολιτικών, είναι μια αναστρέψη, λέει, θα αποτυπωθεί σε ευρωεκλογές ούτως ή άλλως? Ναι, μάλλον. Ναι. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι μια αναστρέψη. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα κινηθούν οι κυβερνήσεις μέσα στο επόμενο οχτάμηνο. Αλλά το γεγονός ότι έχουν μια υψηλά επιτόκια ακρίβεια δεν ευνοεί.
Δηλαδή η δυσαρέσκεια η οποία βγαίνει από το λαθρομεταναστευτικό παντρεύεται με τη δυσαρέσκεια της ακρίβειας. Mm-hmm. Το οποίο είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τις περισσότερες χώρες, εκτός από τη Σουηδία και δύο-τρεις άλλες που είναι το μεταναστευτικό. Οπότε δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουν να το γυρίσουν πριν τις ευρωεκλογές σε τέτοιο βαθμό που να μην αλλάξουν πολλοί συσχετισμοί μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι και εύκολη ψήφος. Είναι εύκολη ψήφος, ναι, είναι χαλαρή. Γιατί δεν αλλάξει, στέλνει άλλο το μήνυμα και δεν βλέπει κάποια αλλαγή στην κυβέρνησή του. Μπορεί να στείλει μήνυμα στην κυβέρνησή του χωρίς να την αλλάξει, κάπως έτσι. Μα ακριβώς το 19 για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία πήρε 33 και την επόμενη στις εκλογές πήρε 40 μετά από δύο μήνες. Yeah. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο εύκολο είναι στις διάφορες χώρες. Ναι, ναι. Για παράδειγμα, στην Αυστρία είναι νούμερο ένα κόμμα. Είναι στο 32-33% το αυτό. Οπότε μένει να δούμε τι θα φανεί. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το ECR είναι αυτό που μαζεύει όλη τη δυσαρέσκεια. Το ID δεν πάει τόσο καλά. Το ID είναι το πιο ακραίο. Αυτά είναι οι οικογένειες των ευρωπαϊκών κομμάτων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωβουλή. Φαίνεται ότι θα είναι τρίτο, θα περάσει τους φιλελεύθερους, οι οποίοι δείχνουν να έχουν πρόβλημα. Η αριστερά φαίνεται πολύ κάτω. Και το EPP θα κρατηθεί στην πρώτη θέση, αλλά μένει να δούμε το τι συσχετισμοί θα υπάρξουν. Έχουμε δρόμο ακόμα για τις ευρωεκλογές. Ήταν αφορετική η δήλωση της Ήλβα Γιόχανσον, η οποία είπε πως όποιοι είναι κίνδυνος, επικίνδυνοι, θα πρέπει να διώχνονται έστω και με τη βία. Η Ήλβα είπε αυτό, μπράβο. Μεγάλη δήλωση. Αλλά επειδή το είπε η Ήλβα, δεν μπορώ να το πιστέψω πριν το δω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα φροντίσουμε να το δει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Απόστολος Πιστούλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.